Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Πρίσμα και στην εκπομπή κάθε Δευτέρα στις 10. Και όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής και προλίγου, έχω ιδιαίτερη χαρά, θα τη μοιραστώ μαζί σας, καθώς φιλοξενώ σήμερα στο στούντιο του Πρίσμα και στην εκπομπή μου τον Βαγγέλη τον Αυδίκο, έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο, το ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένα βαθιά πολιτικοποιημένο και προοδευτικό συμπολίτη, ο οποίος συχνά πυκνά μάλιστα δημοσιοποιεί τις απόψεις του, και κυρίως έχω στο στούντιο έναν ενεργό πολίτη που αγαπά την Πρέβεζα και αγωνιά για την προοπτική και το μέλλον. Με όλες λοιπόν αυτές τις ιδιότητες τον καλωσορίζω, τον ευχαριστώ για δεύτερη φορά, γιατί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποδέχεται την πρόσκληση. Να θυμίσω, πριν λίγο καιρό, αλλά κάναμε μια σύντομη τηλεφωνική και θα έλεγα μονοθεματική κουβέντα, μιας και το βασικό αντικείμενο ήταν το πανεπιστημιακό μας τμήμα. Κύριε Αυδίκο, καλημέρα και ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία. Ευχαριστώ εγώ, η δική μου χαρά που βρίσκομαι εδώ στο στούντιο ενός σημαντικού ραδιοφώνου και μιας εξαιρετικής, πολύ σημαντικής εκπομπής, και προσδοκώ σε μια γόνιμη συζήτηση. Αυτό προσδοκούν και οι ακροατές, γιατί για να τους κρατάμε έτσι στην παρέα μας πρέπει να έχουμε κάτι σημαντικά να πούμε, και αυτό φροντίζω πάντα, κύριε Αυδίκο, όσοι προσκαλούνται να έχουν κάτι να πούνε στους συμπολίτες, γιατί έχει ανάγκη η περιοχή μας σε μια περίοδο έντονης κρίσης να ακούει καθαρές φωνές και κυρίως καθαρές προτάσεις. Και σήμερα λοιπόν επέτρεψέ μου να ξεκινήσω την κουβέντα από το επίκαιρο και καυτό θέμα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα, που δεν είναι άλλο από το μέλλον του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής, και το θέτω στη συζήτηση, κύριε Αυδίκο, με αφορμή δύο γεγονότα. Την εκδήλωση που διοργανώθηκε από δύο φορείς πολιτών και το εργατικό κέντρο, στο οποίο μαζί με τον καθηγητή τον κύριο Πανούση ήσασταν κεντρικοί ομιλητές, αλλά και μια δεύτερη εκδήλωση που έγινε προχθές, τη διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με θέμα την πανδημία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Εκδήλωση στην παραλία. Ικανοποιημένος από τη συμμετοχή και από το διάλογο, προέκυψε κάτι θετικό από αυτή την πρωτοβουλία? Προφανώς θα πω ότι είμαι και ικανοποιημένος, αλλά θα περίμενα και περισσότερα, δηλαδή. Για ικανοποιημένος, γιατί δηλαδή δεν προσπαθώ να φανώ αρεστός σε όλο το ακροατήριο. Ούτε να εξοραίσουμε. Ούτε να εξοραίσουμε. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Ποια είναι? Κάποιοι άνθρωποι, έγινε μια εκδήλωση. Έγινε μια εκδήλωση από φορείς, από το εργατικό κέντρο, από τους ενεργούς πολίτες, και μιλήσαμε δύο άνθρωποι. Έγινε μια συζήτηση πάρα πολύ ουσιαστική, χωρίς κραυγές, με επιχειρήματα, θέτοντας και αυτά που μας αρέσουν και αυτά που δεν μας αρέσουν, με γυμνή την αλήθεια. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, αλλά βεβαίως δεν είναι εύκολη διαδικασία. Ναι, κύριε Αυδικό, ένα μείζον θέμα αποσχολεί την τοπική κοινωνία. Ανησυχούν οι πολίτες και τελικά αυτή η ανησυχία τους οδηγεί σε ακινησία. Δεν είδαμε φορείς, δεν είδα δημοτικούς συμβούλους. Και μάλιστα εγώ προσωπικά σου ζήτησα και συγγνώμη γιατί απουσίαζα από την πόλη. Είναι δυνατόν να μην είναι δήμαρχοι, να μην είναι πρώην δήμαρχοι, να μην είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι? Τότε τι ανησυχία υπάρχει για αυτό το θέμα? Ναι, υπάρχει μια γενικότερη στην πόλη μας. Υπάρχει, θα έλεγα, έχει καλλιεργηθεί χρόνια τώρα ένας εφησυχασμός. Δηλαδή όλα τα περιμένουμε από κάποιους άλλους. Δεν θέτουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ήρων, δηλαδή να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες. Δεν θα μας τα κάνουν οι άλλοι. Το κατόπιν ενεργειών μας δεν ισχύει τώρα. Έχουν δημιουργηθεί και κάποιες, με κάποιες δηλώσεις, ένα αρνητικό κλίμα, δηλαδή ότι δεν γίνεται τίποτα. Είτε υπουργοί είναι, είτε το Πανεπιστημίο Ανήνων σύγκριτος, ότι αυτό είναι και πάει και τελείωσε. Αυτό όμως δεν ισχύει στην πολιτική, δεν ισχύει στα κοινωνικά ζητήματα. Λοιπόν, βεβαίως, και αυτό εκφράζεται και σε κορυφαίο επίπεδο, τοπικό επίπεδο, από τη Δημοτική Αρχή, από όλους τους δημοτικούς παράγοντες, από τους δημοτικούς, από τα δημοτικούς συμβούλους, από όλους τους θεσμικούς φορείς, είτε επιμελητήρια, οτιδήποτε. Τι γίνεται? Ο λαός λέει το εξής: δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα άμα δεν σπάσεις αυγά.
δεν μπορείς να υποστηρίξεις τα δημόσια συμφέροντα, τα τοπικά συμφέροντα, τα οποία όταν πιστεύεις ότι είναι σωστό, ότι δεν γίνονται με τοπικιστικό αποκλειστικά και μόνο κριτήριο, αλλά είναι εντός του δικαίου, εντός μιας περιφερειακής ανάπτυξης. Αν το πιστεύουμε αυτό, ότι εμείς, και όχι μέσα από μια αντιπαράθεση και αποκατάρες, αν το πιστεύεις αυτό, δεν μπορούν οι άρχοντές μας να περιορίζονται σε δηλώσεις, να πηγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουν μια δήλωση, να μιλάνε, να βγάλουν ένα ψήφισμα, να βγάλουν, ναι, ένα ψήφισμα και να νομίζουν ότι αυτό έγινε. Όχι. Εδώ θα κριθούμε όλοι. Έρχονται και εκλογές, έτσι. Όλοι θα κριθούν. Δεν είναι αυτό το μοντέλο πλέον της διοίκησης, είναι ξεπερασμένο. Διοίκηση δια αντιπροσώπευσης. Βέβαια. Ναι. Δηλαδή, λέμε μια κουβέντα, η εφημερίδα, το site θα κάνει μια δήλωση, καταδικάζουμε εκεί. Τι σημαίνει καταδικάζω? Και πού είναι η λαϊκή συμμετοχή? Τι σημαίνει καταδικάζω? Εγώ λέω το εξής, ότι η εξουσία τι λέει? Καταδικάζεις. Και λοιπόν, θα το πεις μια φορά, θα το πεις δύο φορές, θα το πεις τρεις φορές. Την τέταρτη φορά θα σταματήσεις, θα βαρεθείς. Γιατί θα δεις, εδώ λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις φοβάμαι, όχι με πρόθεση, αλλά εγώ μετράω το τελικό αποτέλεσμα. Αυτές οι δηλώσεις ουσιαστικά, οι οποίες δεν συνοδεύονται από πράξη, δηλαδή, τότε πού οδηγούν? Σε οδηγούν σε μεγέθυνση της αδράνειας των πολιτών. Έναν εφησυχασμό. Έναν εφησυχασμό. Δηλαδή, φαντάσου, να πω το εξής, φαντάσου, να ήταν τώρα 500 άτομα την Κυριακή. Δεν είχαμε τον κόσμο που έπρεπε να έχουμε. Και μάλιστα από τους ανθρώπους, γιατί ο δημοσιογράφος, όλα και εσάς, μας κατηγόρησε ότι για μικροσυμφέροντα. Ακριβώς. Ακριβώς το σχολείο σας σήμερα και στην εκπομπή και, και το ανάρτησα πάλι, κύριε Αυδίκο, το θέμα αυτό. Όταν στα μέσα του Μάρτη το διάβασα. Το 14 Μαρτίου. Διάβασα, το κατήγγειλα δημόσια και από εδώ από αυτό το μικρόφωνο και είπα ότι οι φορείς πρέπει να απαντήσουν. Γιατί πέραν των ανακριβιών ήταν και προβοκατόρικο. Βέβαια. Και το επανέφερα σήμερα γιατί χάρηκα πολύ που χτες διάβασα ότι παρότι κανένας θεσμικός φορείς δεν απέτησε, ο Γιώργος ο Τριφωνίδης έστειλε μια επιστολή στην Κεραμαίος μαζί με τις απόψεις του για αυτό το άρθρο και αποδεικνύοντας ότι είναι ενεργός πολίτης. Ναι. Οι θεσμικοί μας εκπρόσωποι πού είναι? Ναι, θα πούμε το εξής. Συμφωνούμε ότι πρώτον και κύριον σε όλες τις πόλεις οι πόλεις και τα πανεπιστήμια έχουν μια πολλαπλή σχέση. Έχουν και οικονομική. Δηλαδή οι πόλεις και οι γειτονικές μας και σέους, έτσι. Υπάρχουν και μέσα στο Βόλο, μέσα από τα πανεπιστήμια, τα κάμπους. Δηλαδή στο Βόλο για παράδειγμα, τις ανεργίες και τα λοιπά, η πόλη θα είχε σοβαρά προβλήματα οικονομικά αν δεν υπήρχε το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όμως εδώ τι γίνεται? Εγώ είδα και την ανακοίνωση που έστειλε ο κ. Στεφανίδης, αλλά το ερώτημα είναι, ωραία, εκεί που θα παρεκκλίνω είναι στο εξής. Δείχνουμε το Πανεπιστήμιο Ωνίνων, έτσι, που έχει τις βαριές του ευθύνες, που δεν λειτουργεί ουσιαστικά, δεν μιλάμε τυπικά τώρα, ως περιφερειακό πανεπιστήμιο, γιατί δεν μας λέει για ποιο λόγο αποδέχτηκε την απόρροφηση των ΤΕΙ για να καταργήσει τα τμήματα. Και λέει και υπάρχει η ανακοίνωση, η προχθεσινή των πανεπιστημίων, που λέει ότι δεν δεχόμαστε καμία καταρρίξη. Λοιπόν, γιατί βιάζεσαι να το κάνεις αυτό? Συνεπώς, αυτό που περίμενα από τους τοπικούς αρχοντές και από τον Γιώργο τον Τριφωνίδη, που τον θέλουμε κοντά μας, είναι να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι ποιος φταίει. Δηλαδή, αυτό, η λογική, φταίει αυτός. Ωραία. Λέω κι εγώ, φταίς εσύ, κύριε Ιωάννου. Να λέω, φταίει υπουργός. Φταίει έτσι. Λοιπόν, και ο Χατζηπετρής. Τι θα πετύχουμε? Ήρθε όμως και μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, κύριε Αυδίκο, λίγες μέρες πριν. Ναι. Στην οποία, με αφορμή τον προσεδριακό διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα της παιδείας, τέθηκε και εκεί το ζήτημα. Τι αποκόμισες? Τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν προβληματισμό από ό,τι φαίνεται. Ήταν εδώ παρόν ο Κώστας ο Γαβρόπουλος, που ήταν ο πρώην υπουργός, αλλά και η Μερόπη Τζούφη από το Πανεπιστήμιο Ωνίνων, αλλά και βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός. Ακριβώς. Για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, αυτοί έχουν μεγάλους προβληματισμούς όσον αφορά και επικεντρώνουν στο αφενός μόνο στην ελάχιστη βάση εισαγωγής και αυτέρω δε ότι πλέον
θα πρέπει να προστατευτεί το πανεπιστήμιο, το περιφερειακό, από τις επιθέσεις τις κυβερνητικές, οτιδήποτε, την αμφισβήτηση του ή την πρόπτικη του. Σε αυτό εμείς είμαστε μαζί, είμαστε με το Πανεπιστήμιο Ινών. Όμως ένα Πανεπιστήμιο Ινών, το οποίο θα είναι και περιφερειακό πανεπιστήμιο. Γιατί εδώ πρέπει να απαντήσουμε με ειλικρίνεια. Η Πρέβεζα θα μείνει έξω από τον πανεπιστημιακό χάρτη. Ας μην συζητήσω μόνο για το τμήμα. Θα είναι, όπως λέγεται η απόφαση, όπως δήλωσε ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Ανίνων, ο κ. Γεωργάτος, όπως δήλωσε στις 14 Μαρτίου, ότι πάμε να κάνουμε δύο πόλους, Γιάννα και Άρτα, ή άλλοι. Η Πρέβεζα και η Γουμενίτσα δηλαδή. Είμαστε εκτός. Ναι. Από... αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εάν δούμε ότι η Ήπειρος είναι μια υδροκέφαλη περιοχή, όπου όλα δεν αμφισβητείται ο ρόλος ο ιστορικός των Ιωαννίνων, είναι έτσι. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Είναι η έδρα της περιοχής. Αλλά μπορούμε να χαράξουμε μια καινούργια πολιτική στην Ήπειρο. Για να πάμε λίγο, κύριε Αυτίκο, ένα βήμα παραπέρα. Με αφορμή αυτό. Ναι. Πώς βλέπεις την πορεία της πόλης? Έζησες αρκετά χρόνια από μακριά, ξέρω την αγάπη σου για την Πρέβεζα, πήγαινε ερχόσουν, έχεις και μια εικόνα λίγο από μακριά. Ναι, ναι. Πού πάει η Πρέβεζα τα τελευταία χρόνια? Έχω την αίσθηση ή αυτό που κομίζω από πολίτες που συνομιλώ, ότι πάμε βήματα προς τα πίσω, αν όχι σημειωτών, όταν οι άλλες γειτονικές πόλες, όπως είπες τα Γιάννα, τρέχουν. Ναι. Ποια είναι η εκτίμησή σου? Νομίζω ότι η πόλη έχει φοβερά πλεονεκτήματα, έτσι δεν το συζητάμε, και βεβαίως αν συγκρίνω με την Πρέβεζα του παρελθόντος με τη σημερινή Πρέβεζα, με τα βήματα που γινόταν, εσείς κύριε Ιωάννο έχετε θητεύσει και ως νομάρχης τότε και ξέρετε τι γινόταν, έτσι. Έχουν αλλάξει βέβαια εποχές, δεν είναι ίδιες. Όμως εδώ νομίζω ότι η πολυδιάσπαση που γίνεται, η επικράτηση του, αν θέλεις, του εύκολου, ότι το να είσαι κάποιος δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος, η ευθύνη σου είναι μόνο να πηγαίνεις εκεί και να ψηφίζεις τις αποφάσεις, ότι ο δήμαρχος είναι ένας διαχειριστής κάποιων πραγμάτων και όχι ένας οραματιστής, έχει στερήσει. Και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί και αποθούνται από το να βάλουν υποψηφιότητα για δημοτικοί άρχοντες, γιατί η Πρέβεζα έχει σημαντικούς ανθρώπους. Όμως ένας άνθρωπος πώς μπορεί να ενταχθεί και να μπορέσει να ασχοληθεί με τα κοινά, αν δεν ενθαρρυνθεί, αν δεν ψηφιστεί, εάν τα κόμματα επιμένουν στις επιτερίδες που έχουν. Εάν εκεί που δεν υπάρχουν επιτερίδες, ο καθένας νομίζει ότι μπορεί, και καλά κάνει, ότι μπορεί να είναι ένας δήμαρχος. Αν δεν κατανοήσουμε ότι δεν είναι απαραίτητα να είσαι ένας καλός δημόσιος υπάλληλος για να γίνεις ένας καλός δήμαρχος. Γιατί ο δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος που οραματίζεται και που θέτει στόχους. Είναι ένα εξόχως πολιτικό όν με την ευρύτερη έννοια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και κυρίως για μένα το μεγάλο πρόβλημα της πόλης είναι ότι η πόλη δεν διεκδικεί. Δεν υπάρχει συνοχή στην πόλη. Οι σύλλογοι πολλές φορές κινούνται με βάση περιστασιακά, περιστασιακούς στόχους, μικρούς στόχους. Δεν συνεργάζονται σε μεγάλους στόχους και σε αυτό δεν βοηθάει και η δημοτική αρχή. Αλλά και ο περιφερειακής. Πρέπει να μπορούν να δημιουργούν συγκλήσεις για να θέτουμε στόχους. Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο στόχος, τι Πρέβεζα θέλουμε. Ποιο σχέδιο, ποιος είναι ο στόχος. Για παράδειγμα, θα πω κάτι το πολύ σημαντικό. Λέμε όχι και καταργιόμαστε τα Γιάννα κτλ. Για αυτό που γίνεται. Ή για μένα είναι λάθος αυτό, διότι τι περίμενα από τη δημοτική αρχή? Να παρουσιάσει να αναθέσει σε κάποιους, να έχει αναθέσει, να γίνει ένα σχέδιο για. Να γίνει ένα σχέδιο το οποίο. Για να σχέδιο το τι Πρέβεζα θέλουν, πού θα πάει. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχω ακούσει πουθενά
για το πού θα πάει. Ακούω την Πρέβεζα, ακούω, συγγνώμη, τα Γιάννα, ακούω την Άρτα. Ξέρω τότε στην Αλεξανδρόπολη τους στόχους που θέτουν. Στο Βόλο ξέρω. Έτσι, έχω ζήσει σε πάρα πολλές πόλεις. Εδώ δεν έχω ακούσει τι θέλουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μαλώνουμε δηλαδή για τον θα είναι το πώς λένε το, η Μαρίνα, ή αν θα είναι το υπεροκιάνιο, το τουριστικό δηλαδή, εδώ ή εκεί, το Κροαζερόπλιο, και για μικροπράγματα, χωρίς αυτά να τα εντάσσουμε σε ένα. Έχεις απόλυτο δίκιο, κύριε Αυδίκο, και μάλιστα έχει τεθεί πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα ότι η πόλη και ο Δήμος στερείται ενός επιχειρησιακού σχεδίου για το μέλλον. Και κυρίως δεν έχω ακούσει από τις δημοτικούς άρχοντες τα τελευταία 10-15 χρόνια ένα όραμα για την πόλη. Επικαλούμαστε πάντα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε πανέμορφες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους, έχουμε λιμάνι, έχουμε θάλασσα, έχουμε ήλιο, αλλά δεν τα έχουμε αξιοποιήσει στο βαθμό που θα πρέπει. Και πολύ ορθά επισημάνατε ότι όταν η ηγεσία του Δήμου δεν έχει αυτή την φαντασία και αυτό το όραμα, πώς μπορεί να το αποκτήσει τοπική κοινωνία. Εγώ θα έλεγα, ναι, θα έλεγα το εξής. Θα πω το εξής. Εάν κάποιος πάρει τα εκλογικά προγράμματα των δημοτικών παρατάξεων, λέω των περισσότερων, ή των αυτών που πρωταγωνίστησαν, που εξέλεξαν δημάρχους, εγώ έχω την άποψη ότι δεν θα βρει ουσιαστικές διαφορές σε αυτή την τελευταία δεκαετία. Είναι γενικόλογα. Μιλάμε για ανάπτυξη. Μιλάμε για. Για άρση τη συγκοινωνιακή. Για άρση. Ναι. Αλλά από εκεί, προσωπικά. Γι' αυτό και με αφορμή αυτό, αποφάσισα να θέσω τις υπηρεσίες μου. Έτσι, να είναι μαζί με άλλους συμπολίτες. Να εκφράσουμε, καταθέσουμε την αγωνία μας, γιατί εδώ μεγαλώσαμε. Εδώ γεννήθηκα. Εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήγα στο σχολείο. Εδώ έχουμε το σπίτι μας. Λοιπόν. Και τι πιστεύω, με αφορμή το τμήμα αυτό, πρέπει να γίνει ένα κίνημα πολιτών. Πολιτών. Μην πάει κάποιος, ξέρετε, το μυαλό. Κατευθείαν σε σκοπιμότητες θα πάει. Πολιτικές σκοπιμότητες. Εγώ τι λέω. Κάποιος από αυτούς θέλει να πάει για δήμαρχο. Εγώ λέω το καλό. Για το καλό των δήμαρχων. Τον περιφερειακό. Να τεθούν επικεφαλής. Αυτή να είναι. Είναι η αρχή της πόλης και του τόπου μας. Έτσι. Είναι αρχές. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Και τους σέβουμε και τους δύο. Πρέπει να. Εγώ κάνω μια. Και προτείνω, πρώτα και κύριο, να γίνει μια. Ένας όμιλος φίλων για το πανεπιστήμιο. Και δεύτερον, να γίνει μια εκδήλωση. Ναι, να γίνει μια εκδήλωση και το προτείνω εδώ να μπουν επικεφαλής οι τοπικές αρχές, να μπουν όλοι, να γίνει το Μάιο μια εκδήλωση στην έδρα του Πανεπιστημίου στο Ψαδάκι, όπου θα είναι μια γιορτή. Θα πάμε εκεί εμείς, η πόλη. Πώς? Με μουσική, με το οδείο, με το μουσικό γυμνάσιο, όλοι οι φορείς μπροστά, οι θεσμικοί μας παράγοντες, το επιμελητήριο, το εμπορικό και βιομηχανικό, οι μηχανικοί, ποιοι άλλοι υπάρχουν, πολιτιστικοί σύλλογοι. Από εδώ και από εκεί δεν αναφέρω για να μην κάνω κάποια διάκριση, έτσι. Όλοι να πάμε εκεί να δηλώσουμε, να διατρέψουμε τη δική μας επιθυμία, όπως και να γίνει το πανεπιστήμιο να υπάρχει. Το πανεπιστήμιο θα είναι η λιδία λίθος για το τι θέλει η Πρέβεζα. Αν η Πρέβεζα μπορεί και θέλει να πάει μπροστά. Δηλαδή, πέρα από το αν θα είναι εδώ το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας, εμείς θέλουμε και ζητάμε η Πρέβεζα να γίνει ένας πόλος ανάπτυξης και στον χώρο της εκπαίδευσης. Και στον χώρο της εκπαίδευσης. Και που, ξέρετε, η εκπαίδευση είναι και μια ατμομηχανή για άλλα πράγματα. Δεν θέλουμε να είναι ο παρίας της Υπήρου και της Βορειοδυτικής Ελλάδας η Πρέβεζα, που θα είναι πόλη μόνο συνταξιούχων και να είναι μια νεκρή πόλη. Υπάρχουν κάποιοι που αρέσκονται σε αυτή την αντίληψη, κύριε Αυδίκο, που τη θέλουν την πόλη έτσι, δεν θέλουν πολύ κόσμο, δεν θέλουν πολύ, γιατί έχουν την
βόλεψη του συνταξιούχου, έχουν τη βόλεψη του δημοσίου υπαλλήλου. Αλλά οι ανθρώπους προοδευτικούς, συμφωνώ απόλυτα ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το όραμα. Δεν πρέπει να... Και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την πρόταση και την υιοθετώ απόλυτα ενός ομίλου, μιας ομάδας φίλων του Πανεπιστημίου. Είναι ναι. πολύ σημαντικό. Και θέλω να κάνω και μια έκκληση. Δεν ξέρω ποιανού είναι ευθύνη. Το δήμαρχος, η περιφέρεια, η περιφερειακή κοινότητα. Κάποιος ξένος, ο οποίος εισέρχεται στην πόλη της Πρέβεζας, έχει την εντύπωση ότι η πόλη είναι έδρα πανεπιστημιακού τμήματος. Υπάρχουν πινακίδες. Όχι. Οι πινακίδες που υπάρχουν είναι ακόμα τέοι. Το είχα πει και τις έχω φωτογραφίσει. Εγώ θα σας πω το εξής. Θα σας πω το εξής. Ότι πριν από δύο μέρες ήμουν στην Άρτα. Πέρασα από εκεί. Και απέναντί μου βλέπω να έρχεται μια αστική συγκοινωνία. Τι έγραφε? Πανεπιστήμιο. Εγώ δεν είδα πουθενά να υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό. Άρα το πανεπιστήμιο. Γιατί δεν διεκδικούμε εκεί που είναι τώρα το στρατόπεδο Σολομού να υπάρχει ένα γραφείο του πανεπιστήμιου με μια πινακίδα που να λέει Πανεπιστήμιο Υπήρου Ιωαννίνων. Είμαστε πανεπιστήμιο πλέον. Πουθενά δεν υπάρχει. Άρα όλοι μας μέχρι τώρα το αναφέραμε ως ΤΕΗ. Δεν το αναφέρουμε. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και στην πόλη για να συνδεθεί η πόλη. Εγώ, λοιπόν, πιστεύω αυτό το πράγμα θα πρέπει αυτές οι μικρές ενέργειες, λέει κάποιος, μα αυτά. Και αυτά έχουν τη σημασία τους. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα κίνημα στην πόλη και εδώ, χωρίς κάποιος να έχει στο μυαλό του ποιος θα το καρποθεί. Και αν θέλετε, εγώ θα χειροκροτήσω όποιον τα κάνει όλα αυτά και ας το καρποθεί. Γιατί σε τελική ανάλυση, εγώ και εσείς, εμείς οι δύο, οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται. Η πόλη όμως θα μην είναι εδώ. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας θα είναι εδώ. Θέλουμε να έρχονται και θέλουμε να έρχονται να παραμείνουν και νέα παιδιά. Εάν δεν έρχονται και δεν παραμένουν νέα παιδιά, η πόλη θα κοιμάται. Θα είναι πόλη απόλυτη ησυχία. Από ό,τι κατάλαβα, κύριε Βδίκο, με αφορμή το ζήτημα του τμήματος λογιστικής χρηματοοικονομίας, χτυπάτε ένα καμπανάκι, ισχυρότερο για μην πω, χτυπάτε την καμπάνα του Αγίου Χαραλάμπους για να σπάσει αυτός ο εφησυχασμός και αυτή η ακινησία που υπάρχει σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Βεβαίως και να κινητοποιηθούν και οι θεσμικοί μας φορείς για να δούμε τι θα κάνουμε για την πόλη. Γιατί πολύ σωστά επισημάνατε ότι δεν έχουμε οδηγό, δεν βλέπουμε κάπου ένα στόχο. Εγώ λέω, για να χρησιμοποιήσω και μια παρομέσα παράδειγμα, έτσι. Οι ηγέτες, η ηγεσία φαίνεται σαν δύσκολο, έτσι. Λοιπόν, και χρειαζόμαστε ηγέτες. Εμείς δεν αναθέτουμε την απόλυτη εξουσία στους ηγέτες, αλλά όμως οι θεσμικοί παράγοντες έχουν αυτή την ευθύνη να λειτουργήσουν ως οδοδείκτες, ας πούμε σαν τα παλιά τα κρυάρια, να μπουν μπροστά. Θέλουμε ανθρώπους που θα μπουν μπροστά και εμείς οι πολίτες πρέπει να αναγκάσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μπουν μπροστά. Όλοι δοκιμάζονται. Ας μην λένε μετά ότι η Πρέβεζα έτσι ή η Πρέβεζα αλλιώς ή οτιδήποτε. Ανέφερες τη ρήπη του λόγου σου, κύριε Αυδίκο, κάποια στιγμή ένα ζήτημα ότι δεν μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε ικανούς ανθρώπους να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση και γενικότερα με τα κοινά. Ναι, ναι. Τι κατά την άποψή σου, πέρα από τις επαγγελματικές ασχολίες, είναι και η κρίση της πολιτικής. Θέλω να δω λίγο έτσι και ως πανεπιστημιακός πώς το βλέπετε αυτό. Για μένα υπάρχει μια απαξίωση της δημόσιας συμπεριφοράς. Δηλαδή το να βγει κάποιος και να. Γιατί πρώτον και κύριον θα πάρει το χαρακτηρισμό γιατί το κάνει. Θέλει να τα αρπάξει. Ακόμα και η σημερινή μας κουβέντα, μην νομίζω ότι θα περάσει απαρατήρητη. Καθόλου. Δεν είμαι αφελής, έτσι. Ήδη ξέρουμε. Και αλλά σε πείσμα αυτό εμείς θα την ξανακάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και μακάρι να υπήρχαν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν και ας φανούν και ας αναλάβουν ευθύνες και ας τους χειροκροτήσουμε. Η φιλοδοξία, εγώ δεν κανενός τη φιλοδοξία δεν καταδικάζω, ίσα ίσα που είναι προϋπόθεση για να πάμε μπροστά. Οι άνθρωποι που δεν θέτουν στόχους, που δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν μπορούν να βοηθήσουν στο δημόσιο χώρο. Εμείς χρειαζόμαστε φιλόδοξους ανθρώπους. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους της επικοινωνίας και μόνο. Λένε μια κουβέντα έτσι. Έτσι και εδώ στην πόλη. Τι έχει συμβεί τώρα? Ποια είναι η ουσία? Ότι όλοι κοιτάνε πώς
θα διώξουν το Μουτζούρι, λέει, από τα χέρια τους, για να μην αναλάβουν την ευθύνη, ότι φταίει ο άλλος. Νομίζω ότι τώρα, κύριε Αυδίκο, είπατε την καλύτερη ατάκα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν παλεύει κανένας πώς θα, με αφορμή το τμήμα λογιστικής χρηματοοικονομικής, πώς θα κρατήσει και πώς θα αναπτύξει περισσότερο το πανεπιστημιακό τμήμα. Αρκεί να μην το χρεωθεί αυτός, αρκεί να μην το χρεωθεί η κυβέρνηση, να μην το χρεωθεί ο δήμαρχος, η περιφέρεια. Από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει και νομίζω εδώ είναι η ρίζα του κακού. Ναι, αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι η ευθύνη είναι της πόλης μας. Η πόλη να καταθέσει. Εμείς λοιπόν, θα έχουμε βεβαίως ο καθένας τις πολιτικές του, τις κομματικές του απόψεις, και σε μια δημοκρατία αυτό είναι επιβεβλημένο να υπάρχει. Όμως πρέπει να βρούμε ένα σημείο όπου δεν θα τα σκεπάσουμε όλα κάτω από αυτό. Δηλαδή δεν θα πνίξουμε το συμφέρον της πόλης ή δεν πρέπει να βρούμε ένα σημείο επαφής που θα υπηρετήσει την πόλη μας, την οικονομία της, την κοινωνία της, θέσεις εργασίας, την προοπτική της. Αυτό γίνεται. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρατάει τη δική του ταυτότητα, τη δική του πολιτική συμπεριφορά, τους δικούς του στόχους. Για να μην φτάσουμε στο σημείο πάλι να ακούμε στις επόμενες εκλογές και να μας καλέσουν να ψηφίσουμε με βάση τα ήδη αυτά που έχουμε ακούσει. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, προσωπικά και ζητώ από όλους να γίνει αυτή η ομάδα, η άτυπη, να πάμε στο τμήμα, να καλέσουμε τους πάντες, ακόμα και τον Μπρίτανη. Και τους διδάσκοντες. Γιατί θεωρώ πολύ αρνητικό αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ δημοτικής αρχής και οι χαρακτηρισμοί απέναντι στους πανεπιστημιακούς. Γιατί ας υποθέσουμε, κύριε Αυδίκο, επειδή είστε άνθρωπος από το χώρο, ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και μείνει το τμήμα. Ποιος θα συνομιλεί με αυτούς? Πώς θα μπορεί ο δήμαρχος να συνομιλεί με αυτούς που ύβριζε μέχρι προχθές? Δεν γίνεται. Και το έχω πει και άλλη φορά και το επαναλαμβάνω. Η κριτική είναι απαραίτητη να γίνει στη βάση επιχειρημάτων. Όμως η ενοχοποίηση, η δαιμονοποίηση, να τα ρίχνουμε όλα και να βρίζουμε είτε τους πανεπιστημιακούς, τα μέλη ΔΕΠ του, τους διδάσκοντες και διδάσκουσες που πήραν αυτή την απόφαση στο ΤΕΙ, στο Πανεπιστημιακό Τμήμα Λογιστικής, είτε την σύγκλητο, τον Πρίτανη, τον Πρίτανη και τον Αντιπρίτανη, αυτό δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα, τους βάζουμε απέναντι. Αυτή τη στιγμή εμείς τους καλούμε να λάβουν τη μέρη σύγκλητο και την Βρετανική Αρχή του Πανεπιστημίου Ιωαννινών. Τους καλούμε να αποδεχτούν, να αναλάβουν την ευθύνη τους και να λειτουργήσουν ως περιφερειακό πανεπιστήμιο. Και εμείς είμαστε εδώ. Και να μην χρησιμοποιούμε δικαιολογίες του τύπου αυτά που δεν έκανε η πρέβλα της παραλήψης, ότι δεν έκανε αυτό. Που είναι αυτά, είναι αλήθεια ότι είχαμε παραλήψεις. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει με τόση ζέση το πανεπιστήμιο. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος αυτής της κρίσης. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Γι' αυτό και εγώ προτείνω το πανεπιστήμιο να είναι εδώ, παρόν, στην πόλη, να φαίνεται η ταμπέλα του. Να μπορούμε να κάνουμε κάτι, να γίνει μια εκδήλωση, να συσπηρωθούμε. Αυτό είναι το πράγμα. Γιατί, και το επαναλαμβάνω, για μένα είναι μια ηλιδία λίθος. Είναι εκεί που θα κρυθούμε όλοι θέλουμε. Ήταν χυμαρώδες, όπως είχα προβλέψει ο συνάδελφος και φίλος ο Βαγγέλης ο Αυδίκος. Παρά τα αυτά, εγώ υιοθετώ απόλυτα την πρότασή του, ότι πρέπει πράγματι σε αυτή την πόλη να δημιουργηθεί ένας σύλλογος, ένας όμιλος, μια επιτροπή, όπως και αν θέλει να τη χαρακτηρίσει ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Αυδίκος, και να πάρουμε πρωτοβουλίες. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και κυρίως η πρόταση, και μακάρι να αγκαλιαστεί από όλους τους συμπολίτες. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ φίλε. Ναι, και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το ακροατήριο, γιατί ήταν μια από το βάθος της καρδιάς συζήτηση και χαίρομαι για τις ερωτήσεις. Ήταν μια ουσιαστική συζήτηση χωρίς τρικλοποδίες και χωρίς τίποτε, αλλά και με την κοινή αγάπη για τον τόπο μας. Έτσι, αυτή είναι η αγωνία για το που θα πάει αυτή η πόλη. Φίλες και φίλοι, εδώ κάπου τελειώσαμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλημέρα και από μένα και από τον Βαγγέλη τον Αυδίκο.